ανάμεσα στις ομάδες Δόξα, Μανδάλου και Ορφέα Τζαρίου. Ένας τελικός για τις δύο ομάδες της Α1 κατηγορίας, οι οποίες φιλοδοξούν από τα λεγόμενα των ανθρώπων των δύο ομάδων να συνεχίσουν και στην επόμενη φάση για το κύπελλο Ερασταθμών. Φάση αντίπαλοι στη φάση των ομίλων τον περασμένο Αύγουστο, το Μάνδαλο με το Ριζάρι, μέχρι το Μάνδαλο ήδη κερδίσει το 2-1 και σφυρίζει την έναρξη ο διαιτητής ο κύριος Μιχαηλίδης. Βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, χθες όλη την, το βράδυ αλλά και την ημέρα ήταν αρκετά προχειρή ημέρα. Βλέπουμε διακρίνεται, μπορείτε να διακρίνετε και εσείς σε πολλά σημεία του γύρου. Αρκετός παλμός στην κερκίδα, μεγάλη αγωνία στον κόσμο, κυρίως των δύο ομάδων. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί κόσμος, θα λέγαμε ουδέτεροι, από όλοι ποδοσφαιρόφιλοι από όλο τον ομό Πέλλας, όπου ήρθαν σήμερα να παρακολουθήσουν την γιορτή του ποδοσφαίρου. Θα δούμε την μία φάση που είχαν ομάδα, αλλά θα γίνει το σούπερ, είναι το 1-0. Μόλις στο δεύτερο λεπτό του αγώνα, είναι ο Σαββίδης, αν δεν κάνω λάθος, πιάστηκε στον ύπνο η ομάδα, η άμυνα της του Ριζαρίου. Έψ Πέλλας, φίλους του ερασιτεχνικού μας ποδοσφαίρου. Το νούμερο 7, ο Καλώτη είναι του Μανδάλου, θα γίνει κεφαλιά, καλή εκτέλεση κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά του Παπουλίδη, η μπάλα πέρασε 1-2 μέτρα από το δοκάρι του αριστερό του Γαβριλίδη. Ο περσινός κυπελούχος του νομού ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος Νέου Μιλωτόπου, που κέρδισε στο τελικό τον Μέγα Αλέξανδρο Πέλλας με 3-1 και αναμένει σε ποιον θα παραδώσει για την τρέχουσα σεζόν το κύπελο. Ένας θεσμός πολύ ενδιαφέρον. Νέο σουτ για τον Μάνταλο και για τον Σαββίδη, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Καλό σουτ, πέρασε. Κότσις. Δεν μπόρεσε και να αλλάξει την μπάλα ο θετικός του Μανδάλου. Φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο Χότζιας, και μέλος της νικητής Πέλλας. Το φάουλ θα εκτελεστεί. Τρεις παίκτες στο τείχος για την Δόξα Μανδάλου. Καραμαλάκης θα εκτελέσει, θα κάνει το πλασέ εκεί ο Παπαχρίστου, πολύ πλάγια όμως, θα στείλει την μπάλα out. Λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου Μπράσα θα βγάλει την σέντρα. Σαββίδης. Γαβριλίδης θα κάνει το σουτ. Θα μπλοκάρει ο Γαβριλίδης. Θα λίγο το λάθος εκεί. Από τα δεξιά ο Βόλτσης. Δεν πέρασε και ο συνδυασμός των παιχτών του Ριζαρίου. Στην αντεπίθεση με τον Καλώτη. Αυτή η μπάλα, Παπουλίδης για το Ριζάρι. Αριστερά. Ο Σοκρατίδη, Τσέγανης. Σοκρατίδης. Τσέγανης θα βγάλει τη σέντρα. Θα διώξει ο Ζαχαριάδης. Επιμένουν οι παίκτες του Ριζαρίου. Άλλη περιοχή του Μανδάλου. Παίζεται ο διαιτητής. Καλό μαρκάρισμα. Εκτελεστεί το φάουλ, απομακρύνουν οι παίκτες του Μανδάλου. Εγίνει η βαθιά η σέντρα σε θέση ο Τσάιτ. Μπράσα. Προωθείται
Κάνει κίνηση ο Βόλτσης από τα δεξιά, αυτός από τα αριστερά στον Σοκρατίδη, θα βγάλει μπαλιά για τον Παπουλίδη, πολύ ωραία στον Τουγάνη, όμως υποδεικνύει σε θέση ο Ψάι, στον την μπάλα του Ζαχαριάδη, μαρκάρι από τον Ροσκάλους, Παπουλίδη, στο μαρκάρι, πέφτει κάτι. Έλα, ο Τροφίλη, μπρασερό, καρδιά πολύ. Πολύ όμως ο Ριπτής. Από τα αριστερά Σοκρατίδης, βγήκε ο Καβλίδης και δεν έκανε την πάσα. Τσέκανες, μεγάλη ευκαιρία για τον Ριζάρη. Μεγάλη ευκαιρία, στην πρώτη καλή ευκαιρία του Μαγδάλου, συγγνώμη του Ριζαρίου, ακριβώς το 30 λεπτό. Μπάλα κόρνερ. Κόρνερ για την... Αγγίνει κεφαλιά και η μπάλα ακριβώς του Νάτου Μπουδοκαλιού. Καλή φάση για την Δόξα Μαγδάλου. Έξω μεγάλη περιοχή του Μαγδάλου, μονομαχία εκεί. Ο Παπαχρήστου θα απομακρύνουν οι Μαγδαλιώτες. Ξεχάστηκε πίσω, του έγινε η ξαφνική παλιά, πήγε να φύγει στην αντεπίθεση, αλλά ο κόπτης εκεί σημείωσε την καθαρή θέση offside και του πήγε στην μπάλα του πρώτου, κόπηκε την αποκλήρωση ομάδα και βέβαια το πάλι σε θέση offside. Θα διώξει ο Μαδωμάτης και τώρα στην αντεπίθεση, παίκτες του Αγναβάλου. Πιάστα ρε, πιάστα! Θα γίνει το λάθος. Καλόπι και ρίχνει πέναλτι. Μαγικό λάθος ο Τρίμαρτος. Κάτω από τα κοφύλακα του Ρεφαρέου. Έγινε λάθος η ανόηση. Παρακολουθήσω καλό. Το δεν θα περίμεναν ούτε στα καλύτερα τους τα πιο αισιόδοξα προβλέψεις του συμβούλου του Μαγδάλου ότι θα εξελιχθεί το παιχνίδι, δηλαδή με 2-0. Υπάρχει μια διακοπή τώρα στο γήπεδο. Κάποιες αξιμαχίες εκεί, πάντα σε τέτοια παιχνίδια. 2-0 Δόξα Μαγδάλου ο Βελαρίου και δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η προσπάθεια του Ορφέα να μπορέσει να ανατρέψει το εις βάρος του σκορ. Προσπαθούν όμως και εκδηλώσουν μεγάλη περιοχή από μαγνήτων επίθεση του Μαγδάλου. Ο Ζούνης θα βγάλει τη σέντρα, θα διώξουν εκεί οι παίκτες του Μαγδάλου. Ράσα από τα αριστερά. Ο Βόλτσης μαρκάρεται από τον Καλώτη και... Έχει ακόμα, για να δούμε. Βάνης, βγάλει την παλιά για τον Παπουλίδη. Υποδεικνύει σε θέση offside τον παίκτη. Παλιά για τον Παπουλίδη. Μαρκάρεται και ο παίκτης του Ριζαρίου. Από τον Καλώτη και του Άγιο Αλτ. Τσεγάνης τα αριστερά. Τσεγάνης μαρκάρεται. Πατάει την μπάλα. Ξεμαρκάρεται. Θα κάνει το σούτ.
καλό σούτ, όμως δεν δείχνει σε αμυντικό, δεν πάει αμυντικό. Κανένα συμπαίκτη του εκεί, απομακρύνει ο παίκτη του Μαγκάλου. Ρότσες, θα διώξει όμως ο Τζούρτζος, επιμένουν οι παίκτες του Ορφέα, Χοντζιάς, Παπουλίδης, Διόφουλου να απομακρύνουν εκεί στο ημικύπνο μεγάλη περιοχής οι παίκτες του Μανδάλου. Ορφέα με τον Παπαχρήστου μέσα στη μεγάλη περιοχή θα περάσει τον αντίπαλό του, μονομαχίες, δύο αντίπαλοι να μαρκάρουν, επιμένουν οι παίκτες του Ορφέα, τα αντίπαλια για τον Παπουλίδη, ευνηδιάστηκε λίγο και ο παίκτης του Ορφέα, επιμένουν όμως με τον Βόλτσι, θα διώξει ο Τζουρ. Καλέστηκε το κόρνερ, διώχνουν προς τιμήν οι παίκτες του Μανδάλου, ο Σαβίδης μαζεύει την μπάλα με τον Καραμαλάκη και αυτή τη στιγμή σφυρίζει την λήξη του πρώτου μηχρόνου. Το δεύτερο λεπτό ο Σαβίδης. Έγινε το λάθος του Παπαχρήστου για τον Ορφέα. Θα διώξει, θα απομακρύνει την μπάλα με ένα γυριστό σουτ. Πίτας ελέγχει. Εκείνη η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Μπότσι. Θα κάνει το σουτ. Θα κουντάρει όμως η μπάλα και καταλήγει κόρνερ. Κόρνερ. Σοκρατίδης. Κερδίσε ένα φάουλ. Σε αλκαριστά η μπάλα πάνω το οριζόντιο δοκάρι. Δεν θα ανησυχήσει ο Γαβριουλίδης. Θα κερδίσει ο Τσεγάνης το φάουλ. Θα γίνει το σουτ. Θα διώξουν οι παίκτες του Μανδάλου. Η μπάλα out. Κερδίσει την μπάλα, θα βγάλει τη σέντρα για τον Τσεγάνη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσεγάνης πατάει. Δεν μπόρεσε εκεί ο Παπουλίδης. Παρενέβηκε ένα πόδι εκεί αμυντικού του Μανδάλου. Ενέκοψε την λύση του Ορφέα. Τσεγάνης σε θέση offside. 1-2 μέσα. Θα κερδίσει την μπάλα ο άλλος ο Σαβίδης του Μανδάλου. Γκότσις από τα δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα. Θα περάσει. Μπράσα θα στον πάρει την μπάλα. Επικίνδυνα εκεί με στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξει τελικά σε πλάγιο out. Με τον Γιόντι να βγάζει βαθιά μπαλιά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Τζούρτζος θα κερδίσει ένα φάουλ. Ακριβώς δεύτερο ημιχρόνου η κίτρινη αυτή, δόξα Μανδάλου Ορφέας Ζαρίου 2-0 και ένα φάουλ το οποίο ο Γκότσης έχει αναλάβει να εκτελέσει. Το εκτελεί, πολύ ωραία εκτέλεση, έτοιμος όμως και ο Γόγης θα διώξει πάνω στη γραμμή εκεί και θα βγει παλιά για τον Τσιγάνη. Τσιγάνης από τα αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα. Κανένας συμπαίκτης του. Έχουν μείνει πίσω. Ζούνης θα εκτελέσει αλτσαριστά. Η μπάλα θα φύγει. Σουτ, απομακρύνουν οι παίκτες του Μανδάλου. Πιέζουν οι παίκτες του Ριζαρίου. Την αντεπίθεση με τον Καλώτη θα δώσει, δεν πέρασε η μπαλιά για τον Σαββίδη, η μπάλα κόρνερ. Παλτσαριστό, η μπάλα θα περάσει στην άλλη πλευρά. Γρήγορη εκτέλεση για τον Σαββίδη, Σαββίδης από τα δεξιά. Σαββίδης δεν πήγε να βγάλει εκεί την μπαλιά για τον Καλώτη, δεν πέρασε όμως. Μπράσα, μπράσα από τα δεξιά, μπράσα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα. Τσέγανης μόνος του θα κάνει το σούτ, θα μπορούσε εκεί. Είχε και το χώρο και το χρόνο, θεωρούμε να έχει καλύτερη επιλογή, έκανε σε πρώτο χρόνο την... Το Μάνταλο τώρα στην αντεπίθεση, μέσα στη μεγάλη περιοχή, Σαββίδη στο πασέ και η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, είπαμε... Ξοδεύει την μπάλα, θα δώσει πάσα στον Σοκρατίδη και πάλι έρχεται σε αυτόν η μπάλα. Προσποιείται Σοκρατίδης, θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά και είναι το 2-1.
Είναι το 2-1 για την ομάδα του Ριζαρίου με σκόρερ τον Παπουλίδη. Και το σκορ 2-1 με ντροπή στον αγώνα και τώρα θα επεκτείνει στη μεγάλη περιοχή του Μανδάλου. Δυνατό στην εκτέλεση η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ στη θέση του Σαββίδη. Πολύ ωραία θα ξεφύγει ο Πετρίδης. Θα θέσει εκεί και θα τον κόψει ο αμυντικός του Βγάρη. Περίπτωση να μπορέσει να λατρέψει το Βγάρη του σκορ. Συνάντε επίθεση όμως με τον Κότση, η ομάδα του Μανδάλου. Κότσης γλίστρησε, έκανε το σούτο χλιαρό όμως. Έχει τραυματιστεί και όσοι με το κύπρο στο τελικό κυπέλλου. Και πιστεύει ότι θα μπορέσει να, την τρίτη φορά να τριπτώσει τον καλό. Θα δούμε όμως τη φάση αυτή με τη μεγάλη περιοχή του Μανδάλου. Έχει τραυματιστεί ο Γαβριλίδης. Σογρατίδη. Σογρατίδης θα βγάλει για το Σαββίδη, θα τον κόψει και ο Τζούρτζος. Γρηγοριάδης, Τσεγάνης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα διώξει και ο αμυντικός του Μανδάλου. Μέσα στη μεγάλη περιοχή η μπάλα offside. Offside υποδεικνύει. Γρήγορα θα εκτελεστεί για τον Γκότση. Γκότσης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γκότσης ξεφεύγει, κάνει το πλασέ και πάνω από τα δοκάρια. Πολύ καλή η πρώτη. Κότζιας από τα δεξιά. Θα βγάλει τη σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σηκώνει ο κύριος Ταγκαλίδης σε θέση offside. Σοκρατίδης έγινε σέντρα και η μπάλα θα τη διώξουν. Βγήκε χθες τέσσερις ο κύριος Γρηγοριάδης, μπάλα για να εκτελεστεί. Το offside εκτελείται μέσα στη μεγάλη περιοχή και είναι το 2-2. Όμως αυτό που σας είπαμε ότι έχουμε, ότι έχει πολλές πιθανότητες, δεν έχει ξανασυμβεί. Ισοφάρισε ο Ορφέας Ριζαρίου στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Εκτελείται μέσα στη μεγάλη περιοχή και είναι το 2-2. Όμως αυτό που σας είπαμε ότι έχουμε. Ο σκόρερ πρέπει να είναι ο Ουζούνης με κεφαλιά στο 93. Το 93 η μεγάλη ανατροπή. Μία βαθιά παλιά, μία εκτέλεση φάουλ, λίγο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Κατάφερε η ομάδα του Ριζαρίου να ισοβαρίσει. Πραγματικά τιτάνια η προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο του Ορφέα. Κατάφερε να ισοβαρίσει το σκορ σε 2-2. Και όπως όλα δείχνουν, αν μπορούμε να το πούμε και πάλι, το παιχνίδι θα πάει στην παράταση αφού ήδη παίζουμε το 94ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σφυρίζει τη λήξη του κανονικού αγώνα και πάμε για ημίωρη παράταση. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Δεν είχε πει την τελευταία του λέξη με τον Ουζούνη να πετυχαίνει την ισοφάριση. Και τώρα τις δύο ομάδες να πηγαίνουν για ολιγόλεπτη ξεκούρεση στους πάγκους και για να ετοιμαστούν για το ημίωρο της παράτασης.